Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και επειδή είχατε και τα 50 χρόνια ένας θεσμός πλέον, το φεστιβάλ εκ νέου οδηγητή, πείτε μας με δύο λόγια, τι έχασαν αυτοί που δεν ήρθαν. Πραγματικά. Γιατί έμαθα, είχε αρκετό κόσμο, αλλά αυτοί που δεν ήρθαν. Δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί που δεν ήρθαν, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστική η συμμετοχή από την πρώτη μέρα, την Τετάρτη, μέχρι και το Σάββατο που ήταν η κορύφωση. Και ήταν χιλιάδες κόσμο πραγματικά στο Πάρκο Τρίτσι. Ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο, γιατί εκεί συναντήθηκαν, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ομιλία του Γενικός Γραμματέας το Σάββατο, οι κνήτες όλων των 50 χρόνων που έστησαν τα φεστιβάλ. Mm-hmm. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι ένας θεσμός πραγματικά που έχουν περάσει γίγαντες και του πολιτισμού και βεβαίως είναι μια μεγάλη γιορτή που συναντιέται η τέχνη με την πολιτική. Τι μήνυμα βγήκε, κυρία Κομνηνάκα, από αυτές τις μέρες και την κορύφωση του φεστιβάλ? Αυτό που ήταν και το σύνθημα του φεστιβάλ ήταν ότι στα 50 χρόνια το φεστιβάλ της ΚΝΕ γράφει ιστορία, όμως δίνει και υπόσχεση για το μέλλον, mm-hmm. ότι πραγματικά για τη νέα γενιά το μέλλον της είναι ο σοσιαλισμός, μπορεί να ζήσει καλύτερες μέρες και αυτό που συμβαίνει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ που στείνεται με το μεράκι, την ανιδιοτέλεια και τον θελοντισμό των μελών και των φίλων της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, ένα τεράστιο γεγονός που στείνεται χωρίς χορηγούς, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ζήσουμε, μια όμορφη πραγματικά πολιτεία. Μπορείτε να κάνετε καλύτερο το αύριο των νέων. Μπορεί αυτό βγαίνει και όχι μόνο από τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που ήταν πάνω από 400 καλλιτέχνες σε 4 σκηνές στο φεστιβάλ, αλλά και από τις πολιτικές συζητήσεις που πραγματικά δόθηκαν πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα την νεολαία. Αν μπορούμε να ζήσουμε καλύτερο, αν είναι μονόδρομος το να ζούμε στην ακρίβεια με αυτές τις εργασιακές σχέσεις, με ανασφάλεια κλπ. Ή αν υπάρχει μια διαφορετική προοπτική χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά και εκμετάλλευση, την οποία μπορούμε και δικαιούμαστε πραγματικά να ζήσουμε. Θα τα δούμε αυτά, γιατί καλά είναι στα λόγια, να δούμε στην πράξη όμως πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Γιατί θα μιλήσουμε για την προσφυγιά που λέτε, για τους μετανάστες. Και ήταν και να πω αυτό και να κλείσω, ότι ήταν χαρακτηριστικό ότι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ βρέθηκαν 45 κομμουνιστικές νεολαίες στη Διεθνούπολη, στο γνωστό χώρο του φεστιβάλ, όπου ήταν, και είναι σημαντικό να το λέμε, ήταν δίπλα-δίπλα μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας της Ουκρανίας και της κομμουνιστικής νεολαίας της Ρωσίας, mm-hmm. ήταν μέλη της κομμουνιστές από την Παλαιστίνη και από το Ισραήλ, ήταν από πόσες μεριές του κόσμου, δείχνοντας ότι πραγματικά οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, ότι παλεύουν από κοινού για να σταματήσει αυτή η αθλειότητα που ιδιαίτερα, να το πούμε έτσι, και στη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη ήταν νομίζω από τα πιο δυνατά μηνύματα που βγαίνανε και από το ίδιο το φεστιβάλ. Και πραγματικά δείχνουν ποια είναι η προοπτική για τους λαούς. Το φεστιβάλ έκλεισε με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος της Ελλάδας, του κ. Κουτσούμπα. Και κάτι πήρε το αυτοί, δεν ξέρω αν το είπε, και κάτι για ρεμπεσκέδες που είπε σε σχέση με την ακρίβεια και τα καρτέλ που στείνονται. Ναι, είναι και ο γνωστός τρόπος που μιλάει και που εκφράζεται, ο λόγος του. Ναι. Γιατί πραγματικά αυτό που πρέπει να μένει είναι ότι πώς προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι είναι κάτι σαν φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια που ζούμε και δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που έκανε, ότι η έκφραση αυτή τα απαντούσε σε ψευτοεπιχειρήματα που παρουσιάζονται δήθεν για να πούν ότι ακριβένει το ρεύμα γιατί δεν επαρκούν οι ΑΠΕ, γιατί δεν φυσάει όσο πρέπει, γιατί τη νύχτα δεν έχει ήλιο. Ότι τη στιγμή που παίρνουν πολιτικές επιλογές λοιπόν που μας οδηγούν στο πιο ακριβό μείγμα ενέργειας, είτε αυτή είναι λόγω της δέσμευσης στην πράσινη μετάβαση, το χρηματιστήριο ενέργειας και η δαιμονοποίηση των υδρογονανθράκων που θα μπορούσαν με άλλους όρους να προσφέρουν φθηνό ενεργειακό μείγμα στο λαό, και την ίδια στιγμή βεβαίως βλέπουμε ενεργειακούς ομίλους να θησαυρίζουν όταν ο λαός βυθίζεται στη φτώχεια.
Ποια είναι η εναλλακτική όμως, κυρία Κομνηνάκα, και θέλω να μου πείτε και το εξής. Αν όλη αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή που γίνεται για την κεντροαριστερά, βλέπουμε την κατάσταση πώς είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, βλέπουμε την κατάσταση πώς είναι στο ΠΑΣΟΚ, και οι δύο είναι και τα δύο κόμματα ψάχνουν να βρουν πρόεδρο και αρχηγό. Εσείς σε όλη αυτή τη συζήτηση για την αριστερά, πού τοποθετήσετε και αν πιστεύετε ότι με τις αλλαγές που θα γίνουν στο χώρο, γιατί φαίνεται ότι γίνονται, αν μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς με κάποιους εξ αυτών? Αυτό που ως κόμμα λέμε είναι, και ξέρετε το λέμε τώρα, η θέση του ΚΚΕ είναι ότι τη δύναμη την έχουν ήδη οι εργαζόμενοι στα χέρια τους και δεν πρέπει να περιμένουν κανέναν μεσία. Που όλοι αυτοί που σήμερα εμφανίζονται ως οι καινούργιοι σωτήρες του λαού έχουν δοκιμαστεί πολλές φορές και με συνταγές που οδηγούν είτε από τον ένα δρόμο είτε από τον άλλον, μας έχουν οδηγήσει στα βράχια. Εμείς λέμε λοιπόν ότι σήμερα και σε αυτή την κυβέρνηση υπάρχει αντιπολίτευση, είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα που το βλέπουμε που πρέπει ακόμη περισσότερο βεβαίως να δυναμώσει. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, συγγνώμη σας διακόπτω, λέει ότι δεν έχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Ναι, αν ήταν έτσι, μάλλον δεν θα περνούσε όλο το καλοκαίρι, ας πούμε, ο Υπουργός Υγείας περιδιαβαίνοντας στα νησιά του Αιγαίου, όπου σε όποιο νοσοκομείο πήγαινε να ανοίξει την πόρτα, έβρισκε απέναντί του εξοργισμένους γιατρούς, υγειονομικούς και εργαζόμενους που γκρέμιζαν την εικόνα που προσπαθούν να φτιάξουν ότι όλα είναι ρόδινα. Δεν θα υπήρχαν σήμερα, για παράδειγμα, μεγάλες κινητοποιήσεις γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών απέναντι στην απαράδεκτη κατάσταση με τις συγχωνεύσεις πάνω από 1000 τμήματων, με το να ζούμε, πώς να το πω τώρα, το 2024, το εξωφρενικό, να λένε σε ένα παιδί, ξέρεις, δεν μπορεί να μείνεις στο χωριό σου για να πας σχολείο, και να το διώχνουν πολλές φορές ακόμη και με την αστυνομία για ένα παιδί που πάει την πρώτη μέρα στον αγιασμό του σχολείου, γιατί το θεωρούν υπεράριθμο. Απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει διαφορετική φωνή, υπάρχει αντιπολίτευση, εκεί δίνει όλες τις δυνάμεις του ΚΚΕ και εμείς λέμε ότι μέσα από αυτό το δρόμο μπορούν και υπάρχουν κατακτήσεις. Γι' αυτό ακόμα και στα πιο απλά και καθημερινά υπήρξαν περιπτώσεις καταργήσεων συγχωνεύσεων τμήματων που πάρθηκαν πίσω υπό την πίεση των αντιδράσεων. Υπάρχουν στα μεγαλύτερα, να το πούμε έτσι, κατακτήσεις των εργαζομένων σε συνθήκες που σήμερα βλέπουμε να υποχωρεί το εισόδημα, βλέπουμε Στην πράξη, δηλαδή, ο κύριος Κουτσούμπας αναλαμβάνει ρόλο αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντιλαμβάνομαι εγώ, όταν λέει ότι το ΚΚΕ αναλαμβάνει να αντιπαρατεθεί στα ίσα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε λόγω των προνοιμάτων τους, είτε γιατί εσείς τους βάζετε όλους μαζί στη μία πλευρά, διεκδικείτε εσείς το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι μόνοι τους τοποθετούνται στην ίδια πλευρά και με την στάση που έχουν κρατήσει από τις κυβερνητικές θέσεις, γιατί νομίζω ότι πια είναι γνωστή η ιστορία και να μην την επαναλαμβάνουμε, το πώς ήρθαν με μεγαλοστομίες ότι θα καταργήσουν μνημόνια και ψηφίσαν όλοι μαζί το τρίτο μνημόνιο, πώς ήρθαν με μεγαλοστομίες ότι θα δώσουν μισθούς και λοιπά και τελικά επιβάλλανε μεγαλύτερα βάρη, και σήμερα όμως και από τη στάση που κρατάνε ως αντιπολίτευση όλα τα άλλα κόμματα στην κυβέρνηση, που στα μεγάλα πραγματικά συναντιούνται. Γιατί ξέρετε, είναι σε εξέλιξη η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και η μεγάλη εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά μέτωπα, και εκεί... Τι λάθος κάνει, κυρία Κομνηνάκα, η κυβέρνηση? Εκεί θεωρούμε ότι πραγματικά δεν είναι απλά λάθος, είναι πολύ επικίνδυνη η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και με την ανοχή των άλλων κομμάτων πλην του ΚΚΕ να εμπλέκεται η χώρα μας με την ενεργή συμμετοχή και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, αλλά και στον πόλεμο που γίνεται μεταξύ, ουσιαστικά στην Ουκρανία, που γίνεται μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, για να μην γελιόμαστε. Όταν, για παράδειγμα, στέλνουμε από εξοπλισμούς μέχρι και στην πραγματικότητα και ψυχοδυναμικό, όταν σήμερα βρίσκεται φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα με κίνδυνο και για τους ίδιους τους τα στελέχη και τους τους ναυτικούς που βρίσκονται εκεί. Γύρισε χθες το μεσημέρι, αλλά φρεγάτα ψαρά, αναμένεται να πάει άλλη τώρα. Και την, ναι, για την οποία να θυμίσω ότι πληρώνουμε μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα
πατέρα για να βρίσκεται εκεί, να φυλάει τα συμφέροντα των εφοπλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα και να εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που μπορεί, που μετατρέπει στην πραγματικότητα αυτή η ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο, μετατρέπει τον ελληνικό λαό σε στόχο αντίθετων αντιπίνων. Και μιλάμε για έναν πόλεμο που, ξέρετε, απέχει πολύ λίγο από τον κίνδυνο της γενίκευσης. Όταν το... Συν το άλλο μέτωπο που είναι στην αυλή μας. Αλλά εσείς το βλέπετε έτσι, αλλά από την άλλη, επειδή χθες ήρθε η φρεγάτα Ψαρά από την εμπόλεμη ζώνη και οι ανώτατοι αξιωματικοί επένεσαν τους οπλίτες και τους αξιωματικούς για την στάση τους κάτω και μάλιστα ήταν τόσο επιτυχής που λέει ανανεώθηκε η θητεία της επόμενης φρεγάτας ή των επόμενων που θα πάνε για ένα χρόνο ακόμη. Ξέρετε, μπορεί δηλώσανε τέτοιες, όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις και στα ίδια στις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτοί οι προβληματισμοί εκφράστηκαν στις συζητήσεις που έγιναν και αυτές τις μέρες του φεστιβάλ, όπου υπάρχει και συγκεκριμένος χώρος για τους φαντάρους και για τους ένοπλες δυνάμεις. Και εκφράστηκαν αυτές οι ανησυχίες για το τι σημαίνει αυτή η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα, πέρα βεβαίως από την ευθύνη που αναλαμβάνει να γίνει σε θήτης τελικά, για όταν μακελεύονται άλλοι λαοί και δίνεις ενεργή συμμετοχή και στηρίζει στην πραγματικότητα ένα κράτος δολοφόνο που ξεκίνησε με το, πλέον να μου επιτραπεί έκφραση, με το γελίο πρόσχημα της αυτοάμυνας και σήμερα φτάνει να μακελεύει όχι μόνο τη Γάζα αλλά και τη Δυτική Όχθη, φτάνει να μπαίνει στο Λίβανο, να υπάρχουν μέτωπα μέχρι τη Συρία και την Ιεμένη. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολλαπλά φυτίλια που δεν αργούν να οδηγήσουν σε ένα γενικευμένο πόλεμο με τεράστιες συνέπειες και για τους λαούς της περιοχής και για τη χώρα. Αυτά τα μέτωπα αναμένεται να παίξουν ρόλο και στην συνάντηση που θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν και για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Δυστυχώς τα ελληνοτουρκικά δεν μπορούμε να το δούμε έξω από αυτό τη μεγάλη εικόνα, γιατί σε αυτές τις συνθήκες η ανάγκη για τις αστικές τάξεις να κρατάνε στην αγκαλιά τους την Τουρκία και να κρατάνε ήρεμα νερά στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, καταλαβαίνετε ότι οδηγούν σε επικίνδυνα παζαρέματα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και τα περιβόητα ήρεμα νερά τα είδαμε πώς και το καλοκαίρι με τα διάφορα περιστατικά που έγιναν και στην Κάσο και αλλού, να γίνονται θρύψαλα. Και τη στιγμή που νομίζω ότι, επειδή φέτος έχουμε συμπληρώσει, συνεχίζουμε να μιλάμε ακόμα για την Κύπρο διχοτομημένη και κατεχόμενη, ότι καταλαβαίνετε ότι το να μιλάμε για ήρεμα νερά και να δημιουργείται επανάπαυση όσο τα παζαρεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο τραπέζι του ΝΑΤΟ, είναι κάτι παραπάνω από μη ρεαλιστικό. Να λέμε ότι πραγματικά το ΝΑΤΟ μπορεί να παίξει το ρόλο θεματοφύλακα της ειρήνης στην περιοχή και ιδιαίτερα για μας της περιοχής, τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου, που βεβαίως ζούμε και βλέπουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε τους γείτονες λαούς. Αντίθετα, και με τον τουρκικό λαό είναι πολύ στενές οι σχέσεις και σχέσεις φιλίας. Όμως καταλαβαίνουμε ότι παζαρεύονται την ίδια στιγμή με πολύ επώδυνοι συμβιβασμοί, που, ξέρετε, εκεί είναι και πολλές φορές ισορροπίες πολύ λεπτές από το συμβιβασμό, πώς φτάνει στην όξυνση και στις συγκρούσεις. Και γι' αυτά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά επανάπαυση, ούτε να προσδοκούμε. Βεβαίως πρέπει να συζητάνε, συζητάμε και δεν είναι κακό αυτό, όμως δεν θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ο διάλογος με την κυβέρνηση της Τουρκίας και μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, ότι γίνεται, αν θέλετε, προς όφελος του λαού και προς όφελος της διευθέτησης τελικά και της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων και πολλές φορές όταν βλέπουμε να αμφισβητείται ακόμη και η κυριαρχία των... Πάμε λίγο στα δικά μας και στην καθημερινότητα των πολιτών που αφορά τον περισσότερο κόσμο. Σίγουρα φαντάζομαι ότι μιλάτε με κόσμο και σας εκφράζει το θέμα της ακρίβειας και θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποιες σκέψεις στο επόμενο χρονικό διάστημα κοινοβουλευτικά να αναλάβετε κάποια δράση.
Βεβαίως και είναι το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί σήμερα και δεν είναι και εντελώς, να το πούμε έτσι, ξεχωμένα το ένα από το άλλο, το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί ξέρετε και η ακρίβεια είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Είναι νούμερο ένα το ζήτημα των τιμών, είναι βεβαίως το ζήτημα του εισοδήματος. Όταν βλέπουμε ότι στο πρώτο εξάμηνο από τα επίσημα στοιχεία του 24 έχει υποχωρήσει κατά 2% το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και είναι ζήτημα της φορολογίας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, στην ίδια περίοδο δεν κερδίζουν ούτε χάνουν όλοι. Όταν παρουσιάζεται στο πρώτο εξάμεινο του 24 να είναι συν 4 δις περισσότεροι φόροι από το αντίστοιχο περσινό, την ίδια στιγμή παρουσιάζονται και 25% για παράδειγμα τα κέρδη των τραπεζών ή αντίστοιχα των ενεργειακών ομίλων. Άρα πλέον και μάλιστα παρουσιάζονται να υποχωρούν τα έξοδα, οι δαπάνες για την παιδεία και την υγεία. Άρα τη στιγμή που διαμορφώνεται το υπερπλεόνασμα για το οποίο καμαρώνουν οι υπουργοί και η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή ο λαός πληρώνει πανάκριβα, συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ, συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα και οι μισθοί στην πραγματικότητα μένουν καθυλωμένοι γιατί είναι κατά πολύ πίσω και από τον πληθωρισμό και σε σχέση με τα δεδομένα τελικά φτάνουμε να έχουμε μισθούς χαμηλότερους πριν 10 χρόνια. Εμείς ως κόμμα έχουμε καταθέσει πολλές φορές ολοκληρωμένες προτάσεις νόμου και για τα ζητήματα, για παράδειγμα, που συνεχίζουμε να λέμε της κατάργησης, ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Δεν είναι δυνατόν σήμερα. Και στα είδη πρώτης ανάγκης, κύριε Κομινάκα. Και βεβαίως δεν είναι δυνατόν σήμερα 1 στα 4 ευρώ που δίνουμε στο σούπερ μάρκετ να είναι ο ΦΠΑ και τελικά αυτά τα φορολογικά έσοδα να μην φτάνουν κιόλας στην ανακούφιση του λαού όταν βλέπουμε αυτή την κατάσταση σε παιδεία, υγεία και αλλού. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, πρέπει να λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια για να, για να σταματήσουν πραγματικά να ζουν με αυτή την ανασφάλεια. Είναι κάτι βέβαια που δεν ακούει η κυβέρνηση. Δεν ακούει, δεν το εφαρμόζει γιατί σας ξαναλέμε ότι έχει άλλου είδους προτεραιότητες. Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Έχουμε κάνει προτάσεις για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και σύνταξη στο δημόσιο. Φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης στους αυτοαπασχολούμενους που πραγματικά σήμερα είναι. Τι να σου πω, όποιος βγει στην αγορά, βλέπει επαγγελματίες που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα, που με αυτή την καραμέλα υποτίθεται της φοροδιαφυγής, άνθρωποι με το ζόρι κρατάνε τα μαγαζιά τους ανοιχτά, να πληρώνουν 2 και 2,5 χιλιάρικα τεκμαρτή φορολογία. Τη στιγμή που με το ζόρι κρατάνε ανοιχτά τα μαγαζιά τους. Μέχρι το τέλος του χρόνου είναι προγραμματισμένοι να γίνουν 10.000 πληστηριασμοί λαϊκής κατοικίας. Για ποια λοιπόν ευημερία μιλάνε σήμερα οι κυβερνήσεις όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Άρα εμείς ως κόμμα ζητάμε και να πάρθουν μέτρα προστασίας για παράδειγμα της πρώτης κατοικίας και με απαγόρευση των πληστηριασμών. Προστασίας του εισοδήματος για τους επαγγελματίες και αγρότες. Πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο για παράδειγμα στους αγρότες, επειδή είναι από αυτά που έχουν συζητηθεί αυτές τις μέρες. Να κλείσουμε, κύριε Κομινάκα, και με μια κουβέντα να μας πείτε για το μεταναστευτικό, μιας και είστε και από περιοχή που δέχτηκε τότε πριν καιρό πολλούς μετανάστες και με αφορμή και με τα αποτελέσματα στη Γερμανία, στις εκλογές που γίνονται εκεί. Βλέπουμε ότι ένα αριστερό κόμμα κατέβασε πιο συντηρητική ατζέντα και πήρε τα τετραπλάσια ποσοστά από ό,τι είχε τον Τιλίνκε. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας? Αυτό, αν θέλετε, στρέφει στην αρχική μας συζήτηση, το πώς τελικά και η σοσιαλδημοκρατία πολλές φορές υιοθετεί και παίζει το ρόλο όταν χρειάζεται τελικά υιοθετεί πιο δεξιές, να το πω έτσι, φιλελεύθερες πολιτικές. Και όταν χρειάζεται το σύστημα δεν διστάζει να εφαρμόσει και αντιδραστικές πολιτικές. Και βεβαίως καταραίει το αφήγημα ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει προστάτης των δικαιωμάτων για τους κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες, γιατί οι ίδιοι που δημιουργούν τα προσφυγικά ρεύματα με την εμπλοκή και την ενίσχυση των πολεμικών μετόπων, οι ίδιοι στη συνέχεια έρχονται από τη μια, όταν βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε τη Γερμανία, που όταν είχε ανάγκη από εργατικά χέρια να ανοίγει τη στρόφιγγα, και όταν φτάνουν σήμερα να κλείνουν τα εργοστάσια της Volkswagen,
καταρχήν να υιοθετούν μέτρα σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών. Εμείς λέμε ότι βεβαίως αυτές είναι απαράδεκτες αυτές οι πολιτικές επιλογές. Επιβεβαιώνουν, αν θέλετε, και ότι η χώρα μας, ότι έχουν τεράστιες ευθύνες οι κυβερνήσεις που έχουν μετατρέψει, και η σημερινή και η προηγούμενη όμως, που έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών, και στα νησιά του Αιγαίου το έχουμε ζήσει σε όλες τις αποχρώσεις αυτό το φαινόμενο. Και βεβαίως δείχνει ότι ήταν πραγματικά άτοπος ο εφησυχασμός που δημιουργούσε η κυβέρνηση στο προηγούμενο διάστημα, ότι έχουμε τελειώσει με το προσφυγικό και ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τα τεράστια κλειστά κέντρα που δημιουργούνται στα νησιά, όταν είναι το μέτωπο του προσφυγικού, δυστυχώς θα είναι, και όσο υπάρχουν σε εξέλιξη τα πολεμικά μέτωπα, θα είναι μια συνεχής πληγή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για όσα μας είπατε στην πρωινή επισκόπηση.